διάβαζα χτες το κείμενο του Αποστόλου που είπαμε σήμερα και γέμισα μέσα μου ελπίδα. Λέω, τι ωραία που τα λένε, τι ωραία που τα λένε οι Άγιοι και η Εκκλησία μας. Τι ωραία τα έγραψε ο Απόστολος Παύλος. Λέει, ήρθε ο Χριστός και ο λόγος αυτός είναι κατά πάντα βέβαιος, είναι για να σώσει τους αμαρτωλούς. Και δεν σταματάει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Όχι. Ήρθε να σώσει, λέει, τους αμαρτωλούς, ον πρώτος είμαι εγώ. Ο πρώτος από αυτούς τους αμαρτωλούς που ήρθε να σώσει ο Χριστός είμαι εγώ. Ένα λοιπόν κομμάτι από τον Απόστολο. Ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο που κάνει καλά τον τυφλό για να βλέπει. Και ένα τρίτο κομμάτι θα πω, αν γίνεται λίγο στον Άρθικα έξω, έχει και έξω καλό καιρό, αν θέλετε πάτε έξω να μιλάτε. Ένα τρίτο κομμάτι θα πάρω σήμερα, γιατί μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ στον Όρθρο, όπου το Ευαγγέλιο του Όρθρου, που είναι η ψηλάφιση του Θωμά, ξέρετε στον Όρθρο διαβάζουμε κάθε φορά από τα 11 Ευαγγέλια 1 και επανέρχονται, είναι αυτά που εμφανίζεται ο Χριστός μετά την Ανάσταση, μέχρι την Ανάληψη. Και εκεί λοιπόν, τι λέει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, λέει στους μαθητές, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος και να τους συγχωρείτε τις αμαρτίες, λέει στους Αποστόλους και οι Απόστολοι στους διαδόχους τους, φτάνοντας μέχρι τους ιερείς και τους αρχιερείς σήμερα. Όσα λέει αμαρτήματα εσείς θα τους συγχωρέσετε επί της γης, είναι συγχωρεμένα στον ουρανό. Όσα όμως αμαρτήματα δείτε εσείς ότι δεν πρέπει να τα συγχωρέσετε, θα είναι ασυγχώρητα και στον ουρανό. Τα διάβασα αυτά τα τρία, το ένα και το άλλο μου δίνει ελπίδα, με γεμίζει. Αχ, τι ωραία. Είμαι κι εγώ μέσα σε αυτούς. Το τρίτο όμως μου βαραίνει τις πλάτες και λέω, είναι δυνατόν, μωρέ, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Τόσο απλά να μας τα αφήνει ο Χριστός, να μπορούν οι άνθρωποι να αλαφραίνουν την ψυχή τους, που ένας παππούλης βάζει ένα πετραχύλι, το ακουμπάει πάνω στο κεφαλάκι σας και λύνει όλες τις αμαρτίες. Δεν τα άφησε θεωρητικά ο Χριστός να σκεφτόμαστε. Τώρα έτσι με το θεωρητικά, συγχωριόμαστε ή όχι, λύθηκαν οι αμαρτίες μας ή όχι, έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Μόνο ελπίδα σωτηρίας έχουμε. Παλεύει ο Χριστός για να μας σώσει. Πονάει ο Χριστός για να μας σώσει. Υποφέρει ο Χριστός, γιατί θέλει πάντα σ' ανθρώπους ότι είναι. Το λέει η Γραφή.
Όλους λέει θέλει να τους σώσει ο Χριστός. Και για καθέναν που δεν θέλει, μου έλεγε χτες κάποια ψυχούλα. Ένα δεν παραβιάζει ο Χριστός. Δεν το παραβίασε σε κανέναν. Δεν θα το παραβιάσει σε κανέναν μέχρι το τέλος του κόσμου. Την ελευθερία της βουλήσεώς μας. Μπορούμε εμείς να θέλουμε ό,τι θέλουμε. Δεν πρόκειται να μας πει με το ζόρι, μπες μέσα. Μα πονάει, μα υποφέρει, μα μας αγαπάει, μα είναι τρελά ερωτευμένος μαζί μας. Ναι! Όσοι γνωρίσατε και όσοι γνωρίσαμε σε αυτήν τη γη τον έρωτα, μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει να είναι κάποιος τρελά ερωτευμένος. Τον Θεό όμως, πόσο τρελά ερωτευμένος είναι μαζί μας, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μαζέψτε όλες τις αγάπες της γης. Μαζέψτε όλους τους έρωτες της γης. Και σκεφτείτε πόσο είναι όλο αυτό. Άλλο τόσο είναι ο Θεός μαζί μας. Θέλει, μας θέλει κοντά του. Και όμως, στην ελευθερία της βουλήσεώς μας, δεν παρεμβαίνει καθόλου. Μας δείχνει από εδώ, μας δείχνει από εκεί, μας αγαπάει από εδώ, πασχίζει από εκεί, μας κοιτάει, μας χαμογελάει. Μέχρι που πασχίζει ο Θεός. Μέχρι που έστειλε το γιο του να σταυρωθεί και να μας πει με αυτό το αίμα, με αυτή τη θυσία, με αυτήν την προσφορά εγώ πλήρωσα για να μπορείς εσύ ανθρωπέ μου να σωθείς. Και εμείς τριγυρνάμε έξω στα σοκάκια της ζωής, υποφέρουμε, παιδευόμαστε, βασανιζόμαστε, ματώνουμε, ξαναματώνουμε, ξαναματώνουμε. Αλλά το Θεό μας να μπούμε στην αγκαλιά Του, δεν το θέλουμε. Γιατί είμαστε σε ναόδα, θα το πω, γιατί είμαστε βλαμμένα. Βλαμμένα είμαστε. Βλαμμένα. Και μετά μας παίρνει ο διαβολάκος και μας βάζει σε ένα τηγάνι και μας τηγανίζει από εδώ. Και μας τηγανίζει από εκεί, και μας ξανατηγανίζει από εδώ, και μας ξανατηγανίζει από εκεί, και κάνει και έτσι, αυτόν εδώ τον έχω. Ξέρετε ποια είναι η χειρότερη αμαρτία όμως? Η απελπισία. Και ποια είναι η ομορφότερη εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου? Η αισιοδοξία και η ελπίδα. Ότι ο Θεός θα με σώσει και να πάμε από κάτω και να κάνουμε όπως κάνουν τα παιδιά τα μικρά. Όταν είναι ένα μικρό 2 χρονών, 3 χρονών, σηκώνει το καημένο τα χεράκια και τι λέει? Μαμά κάνει γκαλίτσα, μπαμπάκα αγκαλίτσα. Έτσι να κάνουμε κι εμείς στο Θεό μας και στην Παναγιά μας. Μανούλα αγκαλίτσα, Θεούλη μου αγκαλίτσα, θα μας πάρει αγκαλιά. Θα μας πάρει μωρέ αγκαλιά. Δεν θα μας αφήσει στον άλλο να μας τηγανίζει. Δεν τα μάθαμε αυτά. Δεν τα θέλουμε αυτά. Γιατί? Τι ρωτάω την απορία αυτή και στον εαυτό μου όταν παιδεύεται και μαυρίζει και δεν ξέρει πού να πάει και τι να κάνει. Γιατί ρε άθλη, γιατί, αφού υπάρχει ο Θεός? Και όχι, όχι,
Όχι, όχι, δεν είναι μόνο ο Θεός που μπορεί να μας σώσει και να μας παρηγορήσει. Και η Παναγιά είναι και οι άγγελοι, είναι και οι Άγιοι. Και επειδή τον Θεό δεν τον έφτανε αυτό, δεν τον έφτανε, ήξερε ότι εμείς προς τα πάνω δύσκολα κοιτάμε για να παρηγορηθούμε και να σωθούμε. Τότε τι έκανε ο Θεός, τι έκανε, δεν άφησε μόνο να είναι αυτός που θα μας σώσει, δεν άφησε μόνο να είναι η Παναγιά που θα μας παρηγορήσει, δεν άφησε να είναι μόνο οι άγγελοι και οι Άγιοι που να μας παρηγορήσει. Μας έδωκε και μια εκκλησία όπου όλοι μαζί φτιάχνουμε μία οικογένεια, φτιάχνουμε μία αγκαλιά, φτιάχνουμε αυτό που είναι ο Παράδεισος κάτω στη γη. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό. Γι' αυτό και πριν να ομολογήσουμε το πιστεύω, τι έβαλε ο Αγιάννης ο Χρυσόστομος εκεί να λέει, ο παπάς δυνατά, ή ο διάκος, καμά και καλήφωνος διάκος σαν τον Νικολάκη, να το λέει ακόμα πιο καλά. Αγαπήσω μεν αλλήλους. Και στην παλιά εκκλησία τι έκαναν εκείνη την ώρα. Τώρα γιατί το καταργήσαμε εμείς, τρεπόμαστε, φοβόμαστε. Εκείνη την ώρα όλοι μαζί ο ένας αγκάλιασε και χαιρετούσε τον άλλον. Τώρα το κρατήσαμε εμείς οι ιερείς. Και τι λέμε εμείς οι ιερείς. Ο Χριστός εν το μέσο ημών. Τώρα αν το εννοούμε. Δεν ξέρω. Όλα αυτά λοιπόν μας δίνει σήμερα ο Θεός. Για να μας δείξει τι την αγάπη Του. Να μας δείξει ότι θέλει πάντα σαν ανθρώπους ότι είναι. Όλους. Και λέει ο Παύλος να σώσει τους αμαρτωλούς ον πρώτος ημί εγώ. Να γιατί είναι και τελειώνω διαβολικό αυτό που γίνεται σε πολλά σπίτια χριστιανικά σπίτια πολύ με πολλά εισαγωγικά που ο ένας γκρινιάζει τον άλλο και ο ένας γίνεται κριτής του άλλου. Δεν θα σε σώσει ο Θεός. Δεν σε σώζει εσένα ο Θεός. Συνήθως όμως ο Θεός σώζει αυτόν ή αυτή και όχι αυτόν που το λέει. Συνήθως. Δεν θα πω άλλο. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε έξω, αλλάξαμε την πόρτα σήμερα, αλλά φεύγοντας θέλω να ανοίξετε την απέναντι πόρτα να βγουν από εκεί όλοι. Από εκεί να βγουν. Και να κλειδώσετε την άλλη. Γιατί? Γιατί θέλω να δείτε πόσο ωραία πράγματα κάνουν οι επιτροποί σας εδώ. Πολύ ωραία πράγματα. Θα ντύσουμε όλον τον ναό με τόσο ωραία πέτρα. Τη βλέπω εκεί. Τρελάθηκα. Έτσι να αφήσουμε πράγματα στους άλλους, όπως αυτοί άφησαν τον ναό. Χαίρομαι που τον ζωγραφίσαμε, τον αγιογραφίσαμε, χαίρομαι που θα τον ντύσουμε και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και αυτή η πέτρα είναι πέτρα του τόπου αυτού, δεν την πήραμε από το εργοστάσιο, από αυτόν τον τόπο την πήραμε. Και στην άλλη εκκλησία τώρα κάνουμε και εκεί έργα. Συναγωνίζονται οι δύο εκκλησίες. Μ' αρέσει ο συναγωνισμός. Ποιος θα κάνει περισσότερα και καλύτερα έργα. Εκεί βάζουμε τα μάρμαρα κάτω.
Τώρα, την ερχόμενη Κυριακή δεν ξέρω αν προλάβουμε να πάμε και αν έχει τελειώσει. Αλλιώς θα κάνουμε πάλι εδώ τη λειτουργία. Και εξομολόγηση, να μ' αφήσετε μία εβδομάδα ακόμα. Δεν πρόλαβα να ξεκουραστεί η ψυχή μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν πρόλαβα. Και από εκεί και πέρα, από την μετά, μόλις μπούμε το Φλεβάρι, θα το προχωρήσουμε καλά. Είμαι εδώ. Εύχομαι και προσεύχομαι κάθε μέρα. Εύχομαι και προσεύχομαι και σας αγαπάω κάθε μέρα. Εύχομαι και προσεύχομαι, σας αγαπάω και σας νοιάζομαι κάθε μέρα. Και θέλω να είστε καλά. Και θέλω να είστε όλοι καλά. Δόξα. Διευχώ το παιδί του παιδιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ξέρετε ποια αγωνία έχει ο παπάς, γιατί πονάω όταν μιλάω έτσι. Διότι η έννοια μου είναι ότι όλοι εσείς κρέμεστε από το τετραχύλι μου. Και εγώ θέλω να σας δω όλους μέσα στο παράδεισο. Εγώ θέλω να σας βλέπω όλους αγαπημένους. Εγώ θέλω να σας βλέπω όλους να είστε γεροί. Θέλω να μην πονάει κανένα. Ας πονάει ο παπάς μου, αν δεν πειράζει. Γι' αυτό τον έβαλαν παπά. Για να πονάει.